Περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από τότε που οι Ηνωμένε Πολιτείε έδιωξαν επίσημα την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Η κίνηση του Πενταγώνου ακολούθησε την απόφαση του Ρετζέπτα Γιπερντόγαν να αγοράσει του ρωσικού αντιεροπορικού πυράβλου S-400, αρκετά προηγουμένου ώστε να διαβάσουν τι τακτικέ του ΝΑΤΟ και να θέσουν σε κίνδυνο τα αμερικανικά συμφέροντα, επισημαίνει ο αναλυτή Μάικλ Ρούμπιν σε άρθρο του σε διεθνέ μέσο μαζική ενημέρωση αναφέροντα. Ω παρηγοριά, η κυβέρνηση Biden πρόσφερε στην Τουρκία νέα F-16 και νέα πακέτα αναβάθμιση για τον υπάρχοντα στόλο τη Τουρκία. Μια τέτοια συναλλαγή ήταν άστοχη, δεδομένου του γεγονότο ότι μια απρόβλεπτη Τουρκία με προηγμένα όπλα θα αντιστάθμιζε τα όποια κέρδη από την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Οι επανειλημμένε απειλέ του Ερντογάν προ την Ελλάδα, οι διεκδικήσει για ελληνικά εδάφη και οι με ντρόουν 16 σε ελληνικά νησιά εγείρουν την προοπτική μια ενδονατοϊκή σύγκρουση. Ενώ η ένταξη τη Σουηδία μπορεί να είναι συμβολικά σημαντική για το ΝΑΤΟ, προσθέτει λίγα πράγματα που δεν μπορούν να επιτύχουν τα μέλη του ΝΑΤΟ συνεργαζόμενα με τη Σουηδία εκτό του πλαισίου τη συμμαχία. Στα χαρτιά, η Τουρκία μπορεί να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια μέτρηση χωρί νόημα. Με τον ευθυγραμμιστή με το Ιράν, τη Χεσμολά και του Χούθη τη Ιεμένη, η Τουρκία θα πρέπει να αποκλειστεί από οποιασδήποτε μελλοντικέ αγορέ όπλων των ΗΠΑ. Μετά το ξέσπασμα του Ερντογάν, ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και το State Department όχι μόνο θα πρέπει να βγάλουν δημοσίως τα F16 από το τραπέζι για την Τουρκία του Ερντογάν, αλλά και να ανακοινώσουν ότι μέχρι νεοτέρας οποιαδήποτε βοήθεια των ΗΠΑ προ την Τουρκία θα περιορίζεται σε μη θανατηφόρα αγαθά, όπως παραδείγματος χάρη κουβέρτες ή ίσως ιατρικά κίτ. Έκτιμηση μα είναι ότι ο Ερντογάν έβαλε το μεγαλύτερο αυτογκολ στην εξωτερική πολιτική τη χώρα του εδώ και δεκαετίε, χαρακτηρίζοντα το Ισραήλ χώρα τρομοκράτη και εγκληματία πολέμου και την τρομοκρατική χαμά απελευθερωτική οργάνωση, ενώ παράλληλα καλλιεργεί ανοιχτά τον αντιαμερικανισμό στην Τουρκία. Με τον τρόπο αυτό αποστέρισε ο Τούρκος πρόεδρος και τους τελευταίους υποστηρικτές του. Λίγοι ήταν σε Ηνωμένε Πολιτείες Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας εκ των οποίων ήταν και ο γερουσιαστής Γκράχαμ, ο οποίος αναμένουμε να μην είναι πλέον υπέρ της απόκτησης των F-16 από την αποσταθεροποιητική και απογοητευτική στάση της Τουρκίας, όπως άλλωστε την χαρακτήρισε ο ίδιος. Πεποίθησή μα είναι τελικά ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αποκτήσει τα F-16 μπλοκ 70 από τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.